Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, σήμερα, η σύντροφή σου, η οικογένειά σου, οι συναγωνιστές σου, για να σου απευθύνουμε το τελευταίο αντίο. Από το 1975 που οργανώθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έδωσε ανταλλάντευτα τη μάχη για το δίκαιο της εργατικής τάξης. Ακολούθησε τα ιδανικά της μαρξιστικής λενινιστικής θεωρίας. Συντρόφισσα Αλέκα, αποτελείς πηγή έμπνευσης και παραδειγματισμού για όλους μας, λόγω της τάσης ζωής και δράσης σου. Αντιμετώπισες οι δυσκολίες με αγώνα, με μεράκι και χαμόγελο. Δεν το έβαλες κάτω σε δύσκολες στιγμές, ούτε στην προσωπική σου ζωή, ούτε στην κομματική σου. Στάθηκες βράχος στο χώρο δουλειά σου όταν γίνονταν απολύσεις, όταν η Βιοφάρμ δήλωνε πτώχευση. Ήσουν πρόεδρος του σωματείου, οργάνωσε τους συναδέλφους σου, βγήκες μπροστά. Χωρίς φόβο, δεν έσκυψες ποτέ το κεφάλι στην εργοδοσία. Πάλιψες με τόλμη και αισιοδοξία. Η δράση σου και το ήθος σου σε έκαναν να ξεχωρίζεις στα μάτια του κόσμου. Η αυτοθυσία και η επιμονή με την οποία έπεφτες στη μάχη για κάθε πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο. Όλοι σας σε πόλια σε ξέρουν, συντρόφισσα Αλέκα, γιατί είχατε βρεθεί μαζί στον δρόμο του αγώνα. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που του έχουν εμπιστευτεί το πρόβλημά τους. Γιατί έχετε παλέψει μαζί στους συλλόγους γονέων, στη διεκδίκηση ελεύθερων χώρων, στη γειτονιά, για την υπογειοποίηση των γραμμών, ενάντια στο κλείσιμο των παιδικών σταθμών, για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και για πολλά άλλα. Οι πολιτικοί σου δεσμοί με την εργατική τάξη στη γειτονιά μας θα είναι παρακαταθήκη για εμάς. Η παρουσία σου, παρότι μας άφησες, θα είναι κοντά μας ζωντανή, αυθεντική, στους δρόμους του αγώνα. Στάθηκες βράχος στο κόμμα. Έδωσες τη μάχη να κρατήσεις τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά. Ήσουν σύνεδρος στο 13ο και 14ο συνέδριο και μέλος της αυθεντικής επιτροπής. Στη δύσκολη περίοδο της διάσπασης, διατέλεσες διαμερισματικός σύμβουλος και δημοτικός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση. Υπήρξες γραμματέας της κομματικής οργάνωσης επολίων. Με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία, μέχρι την τελευταία στιγμή, χρεώθηκες ευθύνες και έκανες το καθήκον σου ως περήφανο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Με βαθιά λύπηση και συγκίνηση, σε αποχαιρετούμε στην τελευταία σου κατοικία. Ευχόμαστε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά σου, τους οικείους σου, στα παιδιά σου, Ηλέκτρα, Ειρήνη και Θεοδόση. Σου υποσχόμαστε, συντρόφισσα Αλέκα, ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για το δίκαιο της εργατικής τάξης. Σου υποσχόμαστε ότι θα κρατήσουμε ψηλά τη σημαία όπως έκανες και εσύ. Σου υποσχόμαστε ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ότι θα ζήσεις στους αγώνες μας, θα είσαι παρούσα τη μέρα της μεγάλης νίκης. Η κομματική σου οργάνωση, η κομματική οργάνωση επολίων. Αντίο.